Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι η 17χρονη, η οποία είναι σε κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΟΚΑΤ, όπου οι γιατροί προσπαθούν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν. Θα συνεχίσουμε το δελτίο με μια άλλη είδηση με την αποφυλάκηση της Κάτια Νακοπούλ μετά από 16 χρόνια. Είναι η γυναίκα που καταδικάστηκε σε ισόβια για την ψυχρό δολοφονία με 8 σφαίρες του αρχιμανδρίτη Άνθιμου Ελευθεριάδη έξω από το σπίτι του στη Νέα Σμύρνη το καλοκαίρι του 1997. Η υπόθεση αυτή και η δίκη αργότερα έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Λεπτομέρειες για όλα αυτά η Κατερίνα Μαστραντονάκη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Στις 5 Αυγούστου, λοιπόν, πέρασε το κατόφλι των φυλακών τη Στίβαση η Κάτια Γιαννακοπούλου, η γυναίκα που το 1997 είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο όταν δολοφόνησε με 8 σφαίρες τον Άνθιμο Ελευθεριάδη, τον αρχιμανδρίτη που είχε δηλώσει τότε στις κάμερες ότι είχε λατρέψει σαν επίγειο θεό της. Η γυναίκα λοιπόν αυτή αθόρυβα εντελώς και πολύ ήσυχα, όπως αναφέρει και η εφημερίδα Εσπρέσο, έφυγε στις 5 Αυγούστου από τις φυλακές του Ελαιώνα. Μάλιστα οι συγκρατούμενές της νόμιζαν ότι έβγαινε για πενθήμερη άδεια, καθώς δεν είχε πει σε κανέναν ότι αποφυλακιζόταν. Το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε μετά από 16 χρόνια να της χαρίσει την ελευθερία της, καθώς, όπως υποστηρίζουν, ήταν πολύ ήσυχη κρατούμενη. Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό έμενε μόνη της σε ένα κελί, είχε σταματήσει να δουλεύει στη βιβλιοθήκη, καθώς είχε κάποια προβλήματα υγείας. Και όπως αναφέρουν πάντα οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι και οι συγκρατούμενές της, ήταν μια από τις πιο ήσυχες κρατούμενες στις φυλακές. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια αρχικά, έτσι, αλλά λόγω της καλής διαγωγής. Βεβαίως, σε ισόβια. Σε κλειστή φυλακή για 16 χρόνια, γι' αυτό και το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε να την αποφυλακίσει. Όπως αναφέραμε, τον Ιούλιο λοιπόν του 1997 είχε δολοφονήσει με 8 σφαίρες τον Άνθιμο Ελευθεριάδη. Πρόκειται για τον αρχιμανδρίτη, με τον οποίο είχε δεσμό η Κάτια Γιαννακοπούλου. Και διατηρούσε δηλαδή ερωτικό δεσμό και τον είχε δολοφονήσει έξω από το σπίτι του. Και τότε είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο η γυναίκα αυτή, καθώς μιλούσε πάρα πολύ στις κάμερες όταν στη δίκη, όπως τη βλέπουμε τώρα, εδώ βλέπουμε τα πλάνα μας από εκείνη την περίοδο. Είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο με τις δηλώσεις της. Να πούμε ότι είχε συλληφθεί σε ένα μοναστήρι έξω από τη Μάντρα Αττικής, όπου είχε διαφύγει με ποδήλατο και φορώντας ξανθιά περούκα και γυαλιά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα.